Ο Ολυμπιακός πάλεψε, παίρνει ένα βαθμό από την Ομονία, αλλά θεωρώ ότι με την εικόνα που βγάλατε μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσατε ακόμα να κερδίσετε, γιατί δεν ξέρω, εσύ θα μας το επιβεβαιώσεις. Έχει πάρα πολύ καιρό να δούμε τον Ολυμπιακό να χάνει τόσες πολλές ευκαιρίες και μάλιστα πάνω σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Ναι, όπως είπατε, είμαστε μπαθιασμένοι για την νίκη. Ήρθαμε εδώ στο Γασιμπή για το διπλό, καθαρά. Ήρθε ισοπαλία, καλοδεχούμενη. Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες. Βρήκε και η Ομόνια, για να μην λέμε και ψέματα. Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα, νομίζω, το ισόπαλο. Μπορούσε και η Ομόνια να σκοράρει, μπορούσε και εμείς να σκοράρουμε. Εντάξει, η απορία είναι η εξής. Ότι είδαμε τον Ολυμπιακό να κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη απορία όλος ο κόσμος όταν αυτή η ομάδα με τέτοια εμφάνιση έχει τόσο καιρό να κερδίσει. Ναι, 6 με 7 παιχνίδια, νομίζω, δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε κερδίσει. Τα τελευταία δύο με παραλύνουν και εθνικό, νομίζω, μας αδικεί το σκόρ μας του καλύτερα από τις δύο ομάδες. Δυστυχώς χάσαμε και ήρθαμε εδώ με μόνο σκοπό την νίκη. Και ερώτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν μπορεί να βρει τα πόδια του, με τέτοιες εμφανίσεις, έχω την εντύπωση ότι μπορεί. Ναι, σίγουρα, με τέτοιες εμφανίσεις και νομίζω με μια-δύο νίκες, ίσως μπορούμε για κάτι παραπάνω. Και να γλιτώσουμε πρώτα τη διαβάθμιση και μπορούμε κάτι παραπάνω. Και με νέο προπονητή, έτσι. Ναι, ήρθε ο καινούργιος προπονητής, νομίζω είναι σε καραντίνα. Μας προπονεί ο Κυριάκος Πολυκάρπου, τον ευχαριστούμε. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Επίσης.